Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό συνάδελφος ο κ. Λαζαρίδης, βέβαια, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Έγκριτος. Κύριε βουλευτά, πάνω σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση που από χτες ταλανίζει την επικαιρότητα με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή και τα όσα είπε στη Βουλή περί δολοφονικών πολιτικών, χαρακτήρισε τους βουλευτές δολοφόνους. Τελικά ήταν, πιστεύετε, ταχεία η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ή, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σύρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από τις εξελίξεις? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι χθες το βράδυ ο κύριος Κουρουπλής, ο οποίος πράγματι προσέφηκε στο εκλογοδικείο απέναντι στον Θανάση Παπαχριστόπουλο και κέρδισε την έδρα, πολύ σωστά το λέτε, έτσι έγινε. Και επιπλέον να πω και κάτι ακόμα, όταν δεν σε ενδιαφέρει αν είσαι βουλευτής, παρετήσε από βουλευτής και τελειώνει υπόθεση. Έτσι ακριβώς. Γιατί η προσέγγιση του κυρίου Κουρουπλή, ο οποίος, όπως πολύ σωστά επίσης είπατε, έχει διαγραφεί από αρκετές κοινοβουλευτικές ομάδες, νομίζω ότι προσβάλλει, θα έλεγα, και τον βουλευτή συνολικά, το αξίωμα του βουλευτή, αλλά και τους ψηφοφόρους οι οποίοι τον έστειλαν στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά εν τ' αυτή περιπτώσει αυτές είναι προσωπικές απόψεις και ο καθένας κρίνεται από την προσωπική του διαδρομή. Κοιτάξτε, χθες το βράδυ πράγματι ο κύριος Κουρουπλής ακολούθησε το δρόμο των Ήβρεων, που μην έχετε καμία αμφιβολία, ακολουθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο κύριος Τσίπρας. Είχαμε ένα πραγματικά πρωτοφανές κρεσέντο του κυρίου Κουρουπλή, αποδίδοντας τους θανάτους από τον κορονοϊό στην κυβέρνηση και λέγοντας ανάμεσα στα άλλα ότι δολοφονήσαμε ανθρώπους, δηλαδή η κυβέρνηση και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δολοφονήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και ότι δεν θα το ξεπεράσουμε. Έτσι, λες και εμείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν στενοχωριόμαστε για όλη αυτή την κατάσταση ή δεν προβληματιζόμαστε από την ευρύτερη κατάσταση. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο προεδρεύων εκείνη την στιγμή προσπάθησε να τον επαναφέρει στην τάξη. Δεν σας κρύβω ότι ξεσηκώθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και νομίζω ότι αν ο κύριος Κουρουπλής το είχε πάρει πίσω και ζητούσε να διαγραφεί αυτές οι φράσεις, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ το που φτάσαμε. Ήταν ο κ. Αβδελάς, νομίζω, στον Προεδρείο. Ο κ. Αβδελάς, σωστό. Από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ κάτω πρέπει άνθρωπος, πολύ ήπιος πολιτικός. Κοιτάξτε, χρειάστηκε η παρέμβαση του κ. Τασούλα, του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Χρειάστηκε η παρέμβαση του εκπροσώπου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Οικονόμου, για να αναγκαστεί τελικά ο κ. Τσίπρας εκονάκων να συρθεί στην απόφαση διαγραφής του κύριου Κουρουπλή. Όσα είπε όμως ο κύριος Κουρουπλής, θα έλεγα ότι δεν συνιστούν μεμονωμένη συμπεριφορά. Είναι η κορυφή του παγόβουνου, της ευτελούς και θα έλεγα και εξαχριωμένης αντιπολίτευσης που αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ, με εμπνευστή και προτεργάτη τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Και επίσης να τονίσω και κάτι ακόμα, κλείνοντας την απάντησή μου, ότι δεν έχει δείξει τα ίδια αντανακλαστικά. Προφανώς εκεί υπάρχουν άλλα δεδομένα. Δεν είχε δείξει τα ίδια αντανακλαστικά για τον φίλο του, τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Τσίπρας. Αλλά πώς να τα δείξει τα αντανακλαστικά στον κύριο Πολάκη, όταν στην ουσία Τσίπρας και Πολάκης είναι το ίδιο πρόσωπο? Απλά ο κύριος Πολάκης λέει αυτά που δεν μπορεί ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός να πει ο κύριος Τσίπρας. Ακριβώς. Κύριε Λαζαρίδη, πόσο επικίνδυνη είναι για τη χώρα και για τις ημέρες που περνούμε, όταν έχουμε απέναντί μας την πανδημία και πρέπει να δείξουμε μία ενότητα και μία ομοψυχία, αυτή η αντιπολίτευση δίχως όρια, η αντιπολίτευση επιπτωμάτων, επιτρέψτε μου να πω, που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε, όντως κάνει, ψαρεύει καταρχάς στα θολά νερά του αντιεμβολιαστικού κινήματος και σπεκουλάρει επάνω στις απώλειες των ανθρώπινων ζώων. Αυτό κάνει ο κ. Τσίπρας. Και το κάνει από την αρχή της πανδημίας, το κάνει συνειδητά. Θα έλεγα ότι έχει δει την πανδημία
ως ένα νέο αντιμνημόνιο, να το πω έτσι. Θυμάστε τότε που ήταν αντιμνημονιακοί, που συνεργαστήκαν οι δύο πλατείες, η πάνω και η κάτω, με τη Χρυσή Αυγή και με ό,τι ακροδεξιό υπήρχε στη χώρα. Ναι. Εξού και συνεργάστηκε μετά με τον κύριο Πάνο Καμένο. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια τάξη, αν θέλετε, έτσι, γιατί αυτή η πανδημία και ό,τι φέρνει η πανδημία αυτή δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε, αν έρθει κάποιος ο οποίος δεν έχει καθόλου γνώση του τι συμβαίνει τα δύο τελευταία χρόνια και ακούσει την αξιωματική αντιπολίτευση, θα νομίζω ότι η πανδημία και η οικονομική κρίση συμβαίνει μόνο στη χώρα. Δεν συμβαίνει κάπου αλλού, ή ναι, δεν έχουμε κρούσματα σε άλλες χώρες, ή δεν αναγκαζόμαστε να κάνουμε μπρος-πίσω. Ανοίγουμε, κλείνουμε, βλέπουμε πώς πάνε τα πράγματα. Αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, ναι, κύριοι συνάδελφοι. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ έχουμε μια πολύ δυναμική κατάσταση. Έχουμε μεταλλάξεις από τη μια στιγμή στην άλλη και όλες οι χώρες, εκ των πραγμάτων όλες οι χώρες, προσαρμόζουν τις αποφάσεις τους με βάση την εξέλιξη της πανδημίας. Η πανδημία καθορίζει, να το καταλάβουμε αυτό. Η πανδημία, ο κορονοϊός καθορίζει και βάζει, αν θέλετε, την ατζέντα, και στη συνέχεια οι επιστήμονες πρωτίστως και μετά οι πολιτικές ηγεσίες, οι κυβερνήσεις καλούνται να λάβουν τις αποφάσεις τις οποίες εισηγούνται οι επιστήμονες. Συμφωνώ, και κύριε Λαζαρίδη. Έχουμε μια ατυχία. Έχουμε μια ατυχία. Ένα δευτερόλεπτο. Είμαστε πραγματικά άτυχοι. Γιατί η χώρα έχει αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα πάτε σε ολόκληρη την Ευρώπη, πάρτε μία-μία τη χώρα, τις χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και βεβαίως και άλλες χώρες. Ιταλία. Μπορεί να μην και προφανώς δεν συμφωνούν τα κόμματα σε όλα, αλλά δεν έχουμε σπέκουλα και πολιτική αντιπαράθεση, η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει, κύριε Ραΐλογλου, κύριε Σαλικίδη, σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή. Δυστυχώς η κυβέρνηση, αλλά πρωτίστως η πατρίδα μας, το έθνος μας, οι πολίτες έχουν μια κακή αντιπολίτευση, η οποία είναι άθλια και δεν προσφέρει απολύτως τίποτα σε αυτή την αντιμετώπιση. Συμφωνώ, κύριε Λαζαρίδη, απλά να κάνω μια ερώτηση. Δεν θεωρείτε κι εσείς πως η τοποθέτηση χτεσινή της κυρίας Γκάγκα, η οποία βγαίνει δημόσια και λέει ότι το άρθρο του κυρίου Τσιόδρα έχει αδυναμίες, ήταν επικοινωνιακά, ας το πούμε, άστοχη, κακό timing να πω, διότι βγαίνει τώρα ο κύριος Σιόδρας και φέρεται, σύμφωνα με την Καθημερινή, δεν το λέει τώρα κάποιος τυχαίος, ότι ο κύριος Σιόδρας είναι πολύ ενοχλημένος από την τοποθέτηση της κυρίας Γκάγκα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. Δηλαδή, και αν θέλετε, προσφέρει και πεδίο και στον ΣΥΡΙΖΑ να πατήσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μήπως ήταν μια λάθος τοποθέτηση. Η άκερη τοποθέτηση, να το πω έτσι. Δεν μπορώ να κρίνω επιστημονικά την κυρία Γκάγκα, τον κύριο Σιόδρα, εγώ προφανώς. Κοιτάξτε, η κυρία Γκάγκα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια σοβαρή επιστήμονας. Ναι, διαφωνώ. Την χάνει βεβαίως σήμερα να είναι υπουργός αναπληρωτής. Και ο κύριος Σιόδρας είναι σοβαρός όμως. Ο κύριος Λύτρας είναι σοβαρός. Λέω, επειδή με ρωτάτε για αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκάγκα, δεν το συζητάμε, και ο κύριος Σιόδρας και ο κύριος Λύτρας, και ειδικά ο κύριος Σιόδρας. Έχει προσφέρει. Τα μέγιστα. Αυτός κρατούσε ενωμένους την κοινωνία στο πρώτο κύμα της πανδημίας, κύριε Λαζαρίδη. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει πει η σωματική αντιπολίτευση και τον κύριο Σιόδρα. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα λίγο, επειδή με φαίνεται, στο ζήτημα της μελέτης. Ναι. Κατάλαβα από την τοποθέτηση της κυρίας Γκάγκα, καταρχάς, γιατί δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση στο ερώτημά σας. Κατάλαβα ότι μίλησε επιστημονικά. Ναι. Είπε δηλαδή ότι στο ζήτημα που έχει να κάνει με τις εθνικότητες υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα σε κάθε ασθενή, άρα σε γενικές γραμμές αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει το πώς κάνουμε τη συγκρίση. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι η κυρία Γκάγκα στράφηκε εναντίον του κυρίου Τσιόδρα, αλλά θα έλεγα ότι έχοντας μια πολιτική θέση προσπάθησε να προσεγγίσει το θέμα επιστημονικά, να το προσεγγίσει ιατρικά. Και ξέρετε, καμιά φορά όταν μπερδεύεται η πολιτική με την επιστήμη, δημιουργούνται ενδεχομένως κάποιες παρενέργειες ή λάθος προσεγγίσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή με φέρνετε όμως τη μελέτη, γιατί πραγματικά έχει μια αξία και για τους ακροατές μας, να πούμε δύο πράγματα. Καταρχάς, η συγκεκριμένη μελέτη
στην ουσία παραλαμβάνει γνωστές διαπιστώσεις για αυξημένη θνητότητα όταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχεται πίεση, αλλά και αδυναμίες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ανακαλύπτηκε αυτή η μελέτη την πυρίτιδα. Λέει πράγματα τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους μας. Ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά νοσοκομεία. Έτσι δεν είναι? Και ξέρουμε επίσης ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και φίλοι μας και συγγενείς μας, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται στην καβάλα, αν αρρωστήσουν με κάτι σοβαρότερο από αυτό το οποίο μπορεί να διαχειριστεί το νοσοκομείο της Καβάλας, σίγουρα θα καταφύγουν στην Θεσσαλονίκη, αν όχι στην Αθήνα. Άρα μιλάμε για διαχρονικές παθογένειες του συστήματος υγείας, και εδώ θα κρυφθεί η κυβέρνηση την επόμενη μέρα της πανδημίας. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο είναι γυρασμένο. Έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο δεν είναι ελκυστικό. Και δεν είναι ελκυστικό όχι μόνο γιατί οι απολαβές, οι οικονομικές απολαβές δεν είναι αυτές οι οποίες θα έπρεπε να είναι, αλλά γενικώς είναι μια σύνθετη πράξη που θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να καταλήξουμε, για παράδειγμα, αν θα πρέπει οι υγειονομικοί να ανήκουν στα βαρέα και ανθυγινά. Κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να τα δούμε την επόμενη ημέρα, γιατί ξέρουμε διαχρονικά τα προβλήματα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Σε ό,τι αφορά αυτό το νοσοκομεία δύο ταχυτήτων, δηλαδή τα νοσοκομεία του κέντρου Αθήνα Θεσσαλονίκη και της επαρχίας, ο Πρωθυπουργός πρόσφατα σε δύο παρουσίες του, η μία ήταν σε ένα συνέδριο του πρώτου θέματος και σε μια συνέντευξή του στην Καθημερινή, τον κύριο Παπαχελά, το είχε τονίσει αυτό. Ότι δηλαδή έχει εντοπίσει να υπάρχουν νοσοκομεία δύο ταχυτήτων. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο επίσης λέει η μελέτη, μιλάει για ένα ποσοστό της τάξης του 87% μεγαλύτερη θνητότητα σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός ΜΕΦ, αλλά τονίζει επίσης ότι μόνο ένα 5% από αυτές τις περιπτώσεις ήταν εκτός ΜΕΦ. Και επίσης ο κύριος Τσίπρας μας ξέχασε να μας πει ότι παραλάβαμε 577 ΜΕΦ, έχουμε φτάσει πάνω από 1250-1277, αν δεν κάνω λάθος. Και επιπλέον, ξέχασε να μας πει κύριε Ραΐρο και κύριε Σαλικίδη, ότι επιμερώνουν ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα 90 συμπολίτες μας έψαχναν να βρουν κρεβάτι σε μονάδα δεκτικής θεραπείας. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Δεν προσφέρονται όλα για πολιτική αντιπαράθεση. Να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να γυρίσω λίγο στο μακρινό. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία που θα καταδείξει και θα αναδείξει ότι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι πάρα πολύ σοβαρά και είναι διαχρονικά. 1995, σας πάω στο μακρινό 1995, 11 Απριλίου του 1995. Ο πεθερός μου είχε ένα ατύχημα έξω από την Πανεπιστημιούπολη, τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πήγε στον Ευαγγελισμό. Θέλω να σας πω και ότι χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε να βρούμε ένα κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας. Ο άνθρωπος βέβαια δεν άντεξε, από την ώρα που μπήκε στη μονάδα της θεραπείας κατέληξε σε πολύ λίγες ώρες και έτσι είχαμε έναν αδόκητο θάνατο και μια πολύ μεγάλη απώλεια για την οικογένειά μας. Αλλά γιατί λέω αυτή την προσωπική μου ιστορία, την λέω κύριοι συνάδελφοι, για να αναδείξω πρωτίστως και να καταδείξω ταυτόχρονα ότι τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι διαχρονικά και χρήζουν άμεση αντιμετώπιση. Μάλιστα. Και από το 1995 μέχρι σήμερα πέρασαν κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης να πω και κάτι ακόμα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πότε μας βρήκε, η πανδημία? Μας βρήκε εκεί στο τέλος του 2019. Πόσους μήνες είχε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία? 6-7 μήνες. Έτσι δεν είναι? Έτσι, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Γιατί το τονίζω αυτό? Και το τονίζω με πολύ ηρεμία και χωρίς καμία διάθεση πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά θα πρέπει επιτέλους να βλέπουμε τα στοιχεία και να βλέπουμε και την πραγματικότητα και να κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε. Την επόμενη μέρα, θέματα, λοιπόν. Και στα θέματα υγείας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, θα έπρεπε και στην παιδεία βεβαίως, αν μη τι άλλο, διαχρονικά
η γραμμή να είναι ενιαία. Θα κάνουμε και τη δική μας αυτοκριτική, να υπάρχει ένα μίνιμουμ συνένεση, κύριε συνάδελφοι. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση κυβέρνησε τη χώρα περίπου 7 με 8 μήνες, λιγότερο από 8 μήνες, χωρίς την πανδημία. Στη συνέχεια προέκυψε η πανδημία. Μα καλά, μέχρι δηλαδή που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2019, στον τομέα της υγείας ήταν όλα εξαιρετικά. Δεν μπορούσαν, κύριε Λαζαρίδη, είχαν μνημόνιο. Εντάξει τώρα. Και δεν μπορούσαν και. Μα τον Αύγουστο του 18 υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν μπορούσαν και δεν πρόκαναν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν, γιατί οι πολίτες πλέον καταλαβαίνουν και πρέπει πάντα ήπια να συζητάμε εμείς οι πολιτικοί και να βλέπουμε τα δεδομένα. Άρα, όταν λοιπόν μέσα σε 7 μήνες κλείσει αυτή η κυβέρνηση να διαχειριστεί μια τόσο μεγάλη πανδημική κρίση, παγκόσμια υγειονομική κρίση. Κάναμε και λάθη, κάναμε και παραλήψεις, υπήρξαν και αστοχίες. Αυτά τα λέει πρώτα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει την παρησία ως ηγέτης να βγαίνει δημόσια, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να τις διορθώνει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεπερνάμε, ξέρετε, γιατί δεν είναι σύνηθε το φαινόμενο. Ασφαλώς. Να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Άρα, καλά θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να σοβαρευτεί. Δεν κερδίζει απολύτως τίποτα σπεκουλάροντας με τους νεκρούς. Δεν κερδίζει τίποτα ψαρεύοντας τα θολά νερά του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Και παραλαμβάνω, είμαστε άτυχοι που έχουμε μια τέτοια αξιωματική αντιπολίτευση σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας πιέζει, όπως ξέρετε, ο χρόνος τα ξέρετε καλά κι εσείς. Να είστε καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο καταρχάς. Σωστό. Εύχομαι καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα. Και να κάνω, αν μπορώ, 5 δευτερόλεπτα, μια έκκληση σε όσες και όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να σπεύσουν να το κάνουν. Έτσι. Είναι το μόνο όπλο μας για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.